Να πάμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Καλογερά, ο οποίος έχει μαζί του τον Πανοσιολογιώτα, το Αρχιμανδρίτη Δανίλ. Νωρίτερα είχαμε το ανάγνωσμα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα κιόλας. Την ευλογία σας. Πάμε την ευλογία σας, την ευχή σας. Πάμε να σας ακούσουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν με τον πατέρα Δανίλ Ψώνιο, τον Αρχιμανδρίτη και προϊστάμενο Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, εδώ στη Μητρόπολη του Πειραιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία, όπου διαβάστηκε το κήρυγμα της Ιεράς Συνόδου προς τους πιστούς με το τέλος της Θείας Λειτουργίας σε όλους τους ιερούς ναούς της Ελλάδας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, την ευλογία του Θεού να έχουμε όλοι. Πραγματικά σήμερα διαβάστηκε επ' εκκλησίες το εγκύκλιο σημείωμα της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ήταν ενημερωτικό πάνω σε μεγάλα και βασικά θέματα τα οποία διακυβεύονται αυτές τις ημέρες, που είναι η οικογένεια και το ιερό μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία μας, όσοι είχε χρέος ποιμαντικής ευθύνης, ενημέρωσε τον πιστό λαό τι είναι η οικογένεια, από πού προέρχεται, καθώς και τι είναι ο γάμος και τον οποίον πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το εγκύκλιο σημείωμα έλεγε χαρακτηριστικά «Η Εκκλησία αγαπάει τους πάντες», αφού είναι μια μεγάλη αγκαλιά, η αγκαλιά του Θεού, και δέχεται τους πάντες, με όποιες αμαρτίες και ιδιαιτερότητες και αν έχουν αυτοί, αρκεί να μετανοούν, να δέχονται το Λόγο του Θεού, να τον ενστερνίζονται στη ζωή τους και να προσπαθούν να τον κάνουν πράξη και καθημερινότητα. Το εγκύκλιο σημείωμα που διαβάσαμε θεωρώ ότι απηχούσε τον Ευαγγελικό Λόγο που λέει «Ούτως ευδόκησεν ο Θεός». Ό,τι ο Θεός έχει κάνει, όπως ακριβώς το έχει κάνει και το έχει φτιάξει, εμείς πρέπει να το σεβόμαστε και να το ακολουθούμε. Δεν μπορούμε εμείς ποτέ και με κανέναν τρόπο να υπερβούμε τον Θεό και τα του Θεού. Και είδαμε ότι πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία, όταν ο άνθρωπος αμάρτανε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έπεφτε στο μεγάλο αμάρτημα της Ήβρεως, ετιμωρείτο αυστηρά, όχι από τον Θεό, αλλά από την φύση και τους φυσικούς νόμους, διότι ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, έτσι μένει και έτσι πρέπει να παραμένει. Εξάλλου, αυτά που ο Θεός έχει θεσπίσει προάγουν την ζωή και ανυψώνουν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Το αντίθετο συμβαίνει με την αμαρτία μας. Η αμαρτία μας ευτελίζει, μας ταπεινώνει και μας εκθέτει. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους και αναφέρομαι στους πολιτικούς μας, να προσευχηθούν αν πιστεύουν, να δουν σοβαρά το ζήτημα και να καταψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο συντελεί στην αποδιοργάνωση της κοινωνίας μας. Πατέρα Δανίλη, από την αρχή η Εκκλησία και η Ιερά Σύνοδος ήταν ξεκάθαρα κατά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ναι, είναι αυτό που είπε στο τέλος το εγκύκλιο σήμερα. Η Εκκλησία μας αληθεύει εν αγάπη και αγαπά εν αληθεία. Δεν μπορούσε να σιωπήσει η Εκκλησία. Οι πολιτικοί λένε πως η Εκκλησία δεν νομοθετεί και αυτή είναι η αλήθεια. Οι πολιτικοί νομοθετούν, τους οποίους βεβαίως εμείς ψηφίζουμε. Όμως η Εκκλησία είναι μητέρα και σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, τα οποία θέτουν εν κινδύνο την ενότητα της κοινωνίας μας, η Εκκλησία δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή και απ' έξω. Είναι μέσα, κοντά στο λαό, πάντοτε, όπως ακούσατε στο εγκύκλιο, στις τύχες του λαού, στην πορεία του. Αυτή ενήργησε τα μέγιστα και αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι, στην Εκκλησία μας το οφείλουμε, ας λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν, αυτή και τώρα θα διαδραματίσει έναν ζωντανό, σπουδαίο και ενεργό ρόλο σε αυτά τα μεγάλα θέματα τα οποία συζητώνται και τα οποία οι άνθρωποι εξαιτίας της αμαρτίας τους θέλουν να αλλάξουν. Δεν μπορούμε, αδελφοί μου, να κάνουμε την αμαρτία και την ανομία και τη διαστροφή ένομο αγαθό. Πώς θα το κάνουμε? Και ένα σχόλιο σας για όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τη βάπτιση των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.
Δεν μπορώ να σχολιάσω τα λεγόμενα του Μακαριωτάτου. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα αποφανθεί η Εκκλησία μας εν καιρό. Εγώ μεμονωμένα δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι κληρικός, αλλά και όλοι οι κληρικοί και όλοι οι πιστοί οφείλουμε να ακολουθούμε αυτό που αποφασίζει πάντοτε η Εκκλησία μας. Διαχωρίζεται ωστόσο τον γάμο από την βάπτιση των παιδιών, σωστά? Την τεκνοθεσία, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έχει αποφανθεί η Εκκλησία. Όταν αποφανθεί, ελάτε να τα ξαναπούμε. Καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο για όσα μας είπε. Εμείς τώρα...